Εγώ τα ξέρω αυτό. Τρίτος αγώνας επαγγελματικής ελληνικής πυγμαχίας. Ανοιχτό αριστερό σου χτύπημα από τον Στεφανής, ένας αθλητής του Αλίγου Παγιωσήφ. Νερούτσος, αθλητής του Καλιανιώτου Παναγιώτη. Ρεύμα πίσω και κατευθείαν αριστερό, direct από τον Στεφανή. Αγώνας για τα 80 κιλά, cruiserweights, 80-500 για την ακρίβεια. Αριστερό direct με ταυτόχρονο βήμα από τον Στεφανή. Δεξιοκάρτης ο Στεφανής, δηλαδή το δεξί του χέρι είναι μπροστά και το αριστερό του, το αριστερό είναι πίσω. Νερούτσος προσπαθεί να δουλέψει με σλίγκς. Αριστερό direct. Ο Στεφανή απάντησε κατευθείαν, προσπαθεί να σπάσει την απόσταση ο Νερούτσος με αριστερό δεξί direct. Ωραίο δεξί ρωσέ με ταυτόχρονο πίβοτ και αριστερή κόντρα από τον Στεφανή. Τον αθλητή του Αλίγου Παγιωσήφ. Σπάσιμο τον Νερούτσο. Από τον Νερούτσο, πέρασε το δεξί ψηλό από κάτω στο σαγόνι του Στεφανή. Απανάκι τελειώνει πρώτος γύρος, εκεί ακριβώς που ο Νερούτσος είχε κλείσει στη γωνία τον Στεφανή και προσπάθησε να δουλέψει πάρα πολύ καλά το bodywork, δηλαδή τα uppercuts και να σηκώσει τα κροσέ του. Δεύτερος γύρος, Στεφανής με τα μαύρα γάτια και απέναντι τον Νερούτσο με τα μπλε. Γάτια Περσάνη, ο χορηγός του ΣΕΠ, που συνδέζουμε επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα. Πέρασε τώρα το δεξί. Ψηλό uppercut από τον Νερούτσο, ο οποίος προσπαθεί πάλι να σπάσει την απόσταση.
Έξυπνα ο Στεφανής, γλιστράει προς τα πίσω και δίνει τώρα τα χτήματά του πιβοτάροντας ταυτόχρονα. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση από τον Στεφανή. Προσπαθεί να σπάσει με σλιμ στην απόσταση, όπως τώρα που έφυγε πολύ ωραία, αλλά δεν βρήκε στόχο το δεξί ψηλό κροσέ που σήκωσε. Ταυτόχρονο pivot με διπλό δεξί κροσέ από τον Στεφανή, ο οποίος όμως πρέπει να πατήσει καλύτερα έτσι ώστε τα χτυπήματά του να έχουν μεγαλύτερη ισχύ. Βλέπουμε ότι σε πολλά χτυπήματα είναι εκτός ισορροπίας. Ωραίο πίπο τώρα από τον Στεφανή. Και το σερί τώρα από τον Ερούτσο. Σηκώνει τώρα την αμυνά του ο Νερούτσος, προσπαθεί να περάσει το δεξί ψηλό άπερκα. Τώρα δούλεψε τα άπερκα του στην κοιλιακή ζώνη, στην κοιλιακή χώρα του Στεφανή. Ωραίος λίμα από τον Νερούτσο, πολύ ωραία αποφυγή. Σηκώνει τώρα το αριστερό ψηλό άπερκα το Στεφανής. Ξιά κόντρα. Δίνει τώρα το σερί τον Νερούτσος. Και τελειώνει ο γύρος, τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Ένας πολύ ωραίος αγώνας. Τρίτος γύρος. Να δουλέψει τα σλιμς του περισσότερο ο Νερούτσος τώρα, να σπάσει απόσταση και να εκεί να δώσει πολλά χτυπήματα μέσα σε απόσταση. Απ' την άλλη, ο Στεφανής θα πρέπει να γλιστρήσει περισσότερες φορές προς τα πίσω τώρα που μπαίνει ο Νερούτσος και να περάσει την αριστερή του κόντρα. Αυτός αυτό είναι το χαρακτηριστικό χτύπα ενός πυγμάχου που ξέρει να πέσει τη δεξιά κατά, δηλαδή του πυγμάχου που έχει το αριστερό του χέρι το καλό πίσω. Αριστερό το uppercut, ωραία, ο Στεφανής. Η
δουλειά με το τζέπ, το δεξί του τζέπ ο Στεφανής. Ναι, Ρούτσος πρέπει να δώσει περισσότερα χτυπήματα σε αυτό το τρίτο γύρο. Αριστερό, ανοιχτό κροσέ από τον Στεφανή. Μακριά ο Στεφανής, το ρυθμένα φορά. Αστερό δεξί, άμπερκατ. Και ταυτόχρονο πίβοτ από τον Στεφανή, πολύ ωραία τακτική χτυπημάτων, πολύ ωραίο συνδυασμός. Καμία πάτσα από τον Ρούτσο, ο οποίος στον τρίτο γύρο δεν έχει δώσει πολλά χτυπήματα. Να δούμε στα γυμνή, τελευταία επίθεση. Μπαίνει ο Ρούτσος, πάει την απόσταση και δίνει εκεί τα... ένα σερί από κροσέ. Τέταρτος γύρος, ο τελευταίος συγκεκριμένης αναμέτρησης. Τέσσερις γύρους των λεπτών. Επαγγελματία αγώνας πυγμαχίας υπό την αιγίδα του ΣΕΠ. Ο οποίος είναι κάτω από την ομπρέλα της ABU, European Boxing Union. Ένα σερί από τον Στεφανή και βρήκε άνοιγμα εκείνη τη στιγμή και πέρα στο αριστερό του κροσέ ο Ρούτσος. Και τώρα φεύγοντας έδωσε αριστερό δεξί άπερκα. Προσπαθεί ο Ρούτσος να σπάσει την απόσταση. Πολύ ωραίο αριστερό κροσέ από τον Στεφανή. Σπάσιμο της μέσης Μεσλή. Προσπαθεί να κλείσει την απόσταση τώρα ο Ρούτσος, δίνει αριστερό δεξί άπερκατ, όπως τώρα δεξί ψηλό άπερκατ. Δίνει το δεξί ψηλό άπερκατ πάλι ο Στεφανής, τρέχοντας στα πίσω, πετυχημένος συνδυασμός.
Ρίγκρα το δεξί direct και ένα σέρι με αριστερό δεξί και τελείωμα με αριστερό κροσέ από τον Νερούτσο. Μακ τώρα κορακόρ. Δεν πολύ σωστά τους χωρίζει. Κροσέ από τον Νερούτσο, η απάντηση άμεσα με αριστερό δεξί, κροσέ από τον Στεφανή. Έχει ανέβει αυτή τη στιγμή ο ρυθμός, πάρα πολλά χτυπηματάκια από τους δύο κυμάχους, οι οποίοι στέλνουν τον γύρο, πραγματικά τα δώσαν όλα. Γιάννη Στεφανής, ο αθλητής του Αλίκου Παϊωσήφ, ύστερα από πάρα πολύ ωραία εμφάνιση απέναντι σε ένα εξαιρετικό αντίπαλο, τον Δημήτρη Νερούτσο.